Ό,τι πιάνετε γίνεται χρυσό. Τόσε επαναλήψει. Κωνσταντίνου και Ελένη. Καφέ τη χαρά. Θα τα ξαναπιάσετε τελικά. Θα ξαναδούμε να γίνεται κάτι καινούριο. Το προϊόν το οποίο διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή, που γράφουμε και ετοιμάζουμε, είναι το καφέ τη χαρά. Το Sequell. Έχουμε δώσει ναι, τα χέρια με τον Θεοδωρή Κυριακού. που Τον αγαπώ, τον εμπιστεύομαι και νομίζω θα θα, θα, θα το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο. Ε, μια σειρά σαν το καφέ δεν έχει την ίδια. Το ίδιο κόστο όσο οι σειρέ που γίνονται τώρα. Οι πρωταγωνιστέ θα είναι οι ίδιοι. Ναι. Όλοι θα παίξουν. Όλοι οι παλιοί, αυτό μπορώ να σου πω. Ότι όλοι θα. Τι θα κάνει ο καθένα και πόσο θα παίξει ο καθένα. Εγώ το ξέρω, αλλά εν πάση δεν έχει σημασία. Θα δούμε δηλαδή και τα παιδιά σα το μαναλάκι, πώ είναι τώρα. Αυτό εννοείται. Το project ξεκινάει από αυτά τα παιδιά. Και η Σοφία Μουτίδου θα επανέλθει στο καφέ τη χαρά. Και αυτό νομίζω θα είναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, το mm. κομμάτι τη Σοφία. Πότε ξεκινάτε τα γυρίσματα, πότε βγαίνει. Δεν το ξέρω ακόμη. Αυτά είναι τώρα, είμαστε σε αυτέ τι συζητήσει. Εμεί γράφουμε και mm. συζητάμε, γιατί φτιάχνουμε το πλήρε cast, γιατί θα έχει και κάποια πρόσωπα καινούρια. Πώ αισθάνεστε όταν βλέπετε μετά από τέτοια τεράστια επιτυχία επανάληψη ξανά και ξανά τι σειρέ. Το Παθενογείο παίζει κάθε χρόνο και κάνει 30%. Όταν είχε πρωτοπέξει, έκανε γύρω στα 23 και είχε θεωρηθεί για εκείνη την εποχή. Τώρα είναι, είσαι σούπερ. Αν κάνει 23, είσαι θεό. Ε, είχε θεωρηθεί για το χάρι δρόμα. Του 60% είχε θεωρηθεί αποτυχία. Και όσοι βρήκαν την ευκαιρία, βαράγανε και έλεγχαν. Με είχε στεναχωρήσει αυτό τότε. Ναι, με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά ε, έχω μεγαλώσει από τότε. περάσαν πολλά χρόνια και είμαι πλήρω οπλισμένο πλέον, έτσι, με, με βαριά ασπίδα μπροστά μου. Δηλαδή, μετά και από αυτό, νομίζω ότι απότομα. Έχω αλλάξει σαν άνθρωπο. Το λέω και το πιστεύω. Ο χρόνο και οι εμπειρίε σε οριμάζουν και σε αλλάζουν. Τώρα, ε, τώρα κατεβαίνω και στο, σαν υποψήφιο Περιφερειάρχηση με τον ε, Γιώργο Πατούλη. Οπότε έχω και άλλου είδου ευθύνε, άλλου είδου ε, δρόμο, άλλου είδου λογική. Πώ πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά. Ο Γιώργο ήταν εφητητή μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και από τότε μου άρεσε, mm -hmm. τον πίστευα και θεωρώ ότι επειδή είναι ένα άνθρωπο που έχει μεγάλο όραμα. Και είναι και σε θέση να το, να το εκτελέσει, mm. με πίθη δηλαδή εμένα, όπω το έκανε και από τότε που ήμασταν μικροί. Ε, με έπεισε να το κάνω. Και θα το, το κάνω με μεγάλη χαρά. Είναι μια πρόκληση που αποφάσισα για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου ζητάνε να ασχοληθώ με πολιτική, mm. αλλά είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. Στον δρόμο, πώ σα σταματάνε, πώ σα πρωτοφωνάζουν. Τώρα πια χάρη Ρώμα.